Σπορτ σε ένα παιχνίδι κυπέλου. Ο Ναυπακτιακός ξεκίνησε καλά, πέτυχε γκολ από ένα λάθος άμυνας της Σοαρής. Και όμως για ακόμα ένα παιχνίδι τον είδαμε να είναι παραγωγικός στην επίθεση. Σημείωσε 5 γκολ και ήταν και αυτή τη φορά ιδιαίτερα εύστοχος. Αυτό που είπαμε με τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι ότι ο Αστέρας είτε είναι πρωτάθλημα είτε είναι κύπελο, όλους τους θεσμούς τους κυνηγάει. Να δούμε σοβαρά το παιχνίδι. Και βασικά αυτό που ήθελα να δω εγώ είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά που έρχονται από. Που δεν έχουν με πολύ χρόνο συμμετοχής. Ώστε να μπορώ και εγώ να ξέρω και να γνωρίζω σε τι βοηθές μπορώ να πάρω από τα συγκεκριμένα παιδιά. Έμεινα σε γενικές γραμμές ικανοποιημένος. Είμαστε σοβαροί στο παιχνίδι μας. Πετύχαμε 5 γκολ. Εντάξει. Γενικά έμεινα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Πρώτη εμφάνιση για τον Σκουντέρο. Σε μια θέση πίσω από τους επιθετικούς, εντυπώσεις. Δεν λέτε συνήθως για ποδοσφαιριστές, όμως... Όχι, δεν έχω πρόβλημα να πω και για ποδοσφαιριστές. Ο Σκουντέρο τον πήραμε, είναι ένας παίκτης που το χρειαζόμαστε και θα μας βοηθήσει. Αλλά θέλουμε να δούμε βασικά και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το παιδί λείπει εκτός από τους 5 μήνες και ήταν και τραυματίας, λίγους 7 μήνες έχει αποχή. Για πρώτη εμφάνιση θέλω να πω ότι έμεινε ικανοποιημένος, έχει το παιδί στοιχεία, αλλά θέλει να τον περιμένουμε. Να έρθει σε καλή κατάσταση, να μην πάθει βασικά καμία υποτροπή, το κυριότερο, και θα έρθει η ώρα που ο Σκουντέρο θα μας βοηθήσει και αυτό στην προσπάθεια που κάνουμε. Είδαμε και το Θεοχάρη που επέστρεψε από τραυματισμό. Ακόμα ένας τραυματίας είναι και ο Μπάμπης ο Παπανδρέου. Ποια είναι η εικόνα του τραυματισμού του? Και ο Μπάμπης θα επιστρέψει την αποδομάδα αρθής της προπονήσης και ο Θεοχάρης έγινε καλά. Σιγά σιγά βλέπω ότι γινόμαστε όλο και πιο πολύ. Γιατί σας είπα ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε δεν πρέπει να λείπει κανείς. Πρέπει να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μου. Τώρα την Κυριακή έχουμε αγώνα με τον Πανλιξουριακό στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο. Παιχνίδι με παιδιά, στα ποδήλατα με τα παιδιά, παιχνίδι με παιχνίδι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με τον Πανλιξουριακό θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το παιχνίδι της Κυριακής μέσα στη Θύλα Πατρών. Γιατί πολύ απλά θα κλειστούν και αυτοί πίσω και όσο να πεις είναι δύσκολο να διασπάσει τις οργανωμένες άμυνες. Πρέπει να έχουμε την ηρεμία μας και να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και δεν δορίζει κανένας τίποτα σε κανέναν. Ό,τι κατακτήσουμε, θα το κατακτήσουμε με τον κόπο και τον υδρότα μας. Και πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Αυτό θέλω να τονίσω.